Τρένο φάντασμα με τον Φάνη Κρίνκο. Εδώ να είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 8, ο φιλοξενούμενος που προαναγγείλαμε, εκπροσωπώντας βεβαίως και ολόκληρο το συγκρότημα, είναι εδώ. Χρήστος Καλογράνης, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλώδια, εδώ κοντά μας το Τρένο Φάντασμα. Να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε καταρχάς στην Κύπρο και κατά δεύτερο εδώ στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και χαίρομαι που είμαι εδώ απόψε μαζί σας. Σου το έλεγα και εκτός αέρος, μόλις ήρθες τώρα για αυτό το κομμάτι. Μας έχουν πλήξει κανονικότατα εδώ στην εκπομπή μας. Το ζητάνε σχεδόν κάθε νύχτα. Στείνω καυγά με τους ακροατές, γιατί είμαι της άποψης πως ένα τραγουδί όταν ακούς, όσο καλό και να είναι, όταν το ακούς συνεχώς, καίγεται μέσα σου. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση στην ακρόαση.
Τι μας κάνανε, ρε παιδιά, τα σφουγγαρία προβλήματα. Αυτό το κομμάτι φαντάζομαι ότι είναι το ίσως και το πρώτο τραγούδι που έχει γράψει η μπάντα και έχει ηχογραφηθεί σε πολλές και διάφορες εκδόσεις μέχρι να κυκλοφορήσει. Που κυκλοφορήσει μετά το 2005. Ναι, υπάρχουν τρεις εκδόσεις, τέσσερις. Ωραία. Καταρχάς, ποιος καλός άνεμος σας φαίνεται εδώ στην Κύπρο? Ήρθαμε να δούμε το Μαχαιρίτσα. Ναι, α. Ήρθαμε γιατί παίζουμε στο Friends Rock Bar σήμερα και αύριο εδώ πέρα στη Λεμεσό. Απόψε και αύριο, ωραία. Ναι, είναι τα παιδιά φίλοι μας και τους αγαπάμε πάρα 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 πολύ, καθώς και όλους τους Friends που έρχονται να μας δουν και ήρθαν και την προηγούμενη φορά και περάσαμε καταπληκτικά. Είχατε ξανάρθει πριν από λίγο. Πριν τρεις μήνες. Και ήταν τόσο μεγάλη η λαϊκή απέτηση που... Αυτό είναι τεράστια χαρά για μας και τεράστια τιμή. Και φυσικά είναι φανταστικό να ερχόμαστε ξανά εδώ πέρα. Το αγαπάμε πάρα πολύ το μαγαζί και το μέρος και είναι τεράστια χαρά. Ωραία. Και να πούμε πως υπάρχουν, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια για ούτως ώστε μάλλον υπάρχει δυνατότητα για κάποιον ή κάποια που δεν έχει προμηθευτεί εισιτήρο να παρευρεθεί. Φαντάζομαι ότι λίγα θα μπορεί να έχουν μείνει λόγω των πτήσεων. Έχουν μείνει λίγα, άρα υπάρχει δυνατότητα. Πάμε με ένα ακόμη κομμάτι, είναι τα δάκρυα στο χώμα και να επιστρέψουμε εδώ στην καλή μας κουβέντα. Να πούμε πως, να πάσουμε τους ακροατές στη συζήτηση, αν θέλει κάποιος να υποβάλει ερώτημα. Ναι, ναι. Εδώ στο 2626 είναι ο τραγουδιστής του συγκρατήματος σε γυμνά καλώδια, εκπροσωπώντας βεβαίως πέρα από τον εαυτό του και ολόκληρη τη φιλοσοφία του συγκροτήματος αντιλαμβάνομαι. Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, να στείλετε τις καλησπέρες σας εδώ στο Χρήστο, στο 2626. Πάμε με τα δάκρυα στο χώμα. Κοιτάζω γύρω, να ξεχνάω.
Ήταν τα δάκρυα, δάκρυα στο χώμα. Επανήλθαμε εδώ. Πάμε να βρούμε το Λίδρα. Πού το είχαμε βάσει. Αυτό είναι. Όχι, όχι, όχι. Το Λίδρα που είναι. Α! Μπερδέματα. Λοιπόν. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση με αυτό που θα ερωτούσα και εγώ. Για να δούμε πώς θα συντονίσουμε εδώ. Λοιπόν, καταρχάς. Πάμε να στείλουμε κάποιες καλησπέρες εδώ στην παρέα μας, τη Μεγάλη, την Παλαιμεσανή, την Παγκύπρα και την Παγκόσμια. Στο 2626 γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου. Σκληροπυρηνική βάση στην παρέα μας. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα στην αγαπητή μας Φατσούλα. Χαιρετίσματα και στο Σπουργίτη και αν ακούει να επικοινωνήσει μαζί μας. Ανώνυμα μηνύματα, είπαμε να μας γράφετε ονόματα, ψευδόνυμα καλύτερα να μας τα υπογράφετε. Αυτό τι μας λέει. Κάποτε τα γυμνά καλώδια μου είχαν στείλει το συντή τους και σου το έδωσα και σένα. Θυμάσαι. Ποιος, ποια είσαι. λοιπόν, καλησπέρα τρέμον φάντασμα. Είμαι ο Αλέξης και θα ήθελα το ρυθιθεί. Α, παλιό συγκρότημα, δεκαετία του 80. Ναι, πολύ ωραίο συγκρότημα. 33 μοίρα καταδρομών. Χαιρετίζουμε τους καταδρομείς μας και τους παλιούς και τους νέους βεβαίως. Σκληροπυρηνικός Αλέξης είναι στην παρέα μας. Για να δούμε. Έχει μια ερώτηση. Κράτησε την και θα την πει σε λίγο. Πόσα μέλη είστε στο συγκρότημα και πόσες δισκογραφικές δουλειές έχετε κυκλοφορήσει. Ωραίος. Δώσε μου λίγο. Μενεξέδες και ζουμπούγια, αρετής και τιμή. Αυτά δεν τα παίζουμε. Εκτός ρεπερτορίου βεβαίως. Το κομμάτι Λίδρα πότε το εμπνευστήκατε. Μίκα Πα είναι εδώ. Ωραία. Πάμε με τις δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, να πούμε λίγα για τα μέλη της μπάντας. Είμαστε τετραμελής μπάντα και εκτός από εμένα είναι ο Θανάσης Μπουρίγκας στα τύμπανα, με τον οποίο μαζί ιδρύσαμε την μπάντα πριν κάποια χρόνια, πριν το 2005. Είναι ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς που παίζει κιθάρα και ο Παναγιώτης Ροντογιάννης που παίζει μπάσο. Η μπάντα υπάρχει ουσιαστικά το 2005, αν και πριν το 2005 είχαμε κάνει κάποιες απόπειρες, αλλά σε επίπεδο demo. Ναι. Οπότε δισκογραφικά ουσιαστικά υπάρχουν το 2005. Έκτοτε οι δισκογραφίες είναι τέσσερις. Είναι μία το 2005 με το Θέλω, το 2006 είναι Ράδιο της Απληπησίας ο δίσκος, το 2007 το Μια Ζωή σε Μια Στιγμή. Υπήρξε ενδιάμεσα κάποιο, ένα project remake, αλλά η επόμενη δισκογραφία ήταν το 2009 προς 2010, το «Οι μικροί μας ήρωες». Το οποίο απολογούμε και σε εσένα αλλά και στους φίλους ακροάτες και ακροάτριες, απλώς έχει ξεπέσει σπίτι και δεν το φέραμε. Το μεταδίδαμε σήμερα όσοι θέλουν να το ακούσουν ζωντανά ή αύριο. Ακριβώς. Περάσουμε και όμως να... εμφανίζεστε απόψε και αύριο στο Friends Rock Bar στη Λεμεσού. Όπως με έχει ενημερώσει και ο Φθίβολος, οι εισιτήρια έχουν μείνει μόνο για την απόψινή σας εμφάνιση. Ως εκ τούτου μπορούν φίλοι και φίλες να παρευρεθούν εκεί και να σας απολαύσουν. Λοιπόν, είπαμε τα μέλη, ναι. Τώρα όσον αφορά τη Λίδρα, πριν 3 χρόνια περίπου, τότε που για πρώτη φορά είχα συναντηθεί με τον Φάνη εδώ πέρα, είχαμε έρθει εγώ με έναν τότε συνεργάτη μας στο θέατρο της Μουταλιάκας να παρακολουθήσουμε μια συναυλία του Μάνου Ξηδού. Με τον Κατσιμίχα τότε, ο οποίος Μάνος, να είναι καλά εκεί που είναι τώρα, ήταν φίλος και έχουμε συνεργαστεί και μαζί. Και σε όλο αυτό το ταξίδι, περπατώντας στη Λευκωσία, βλέποντας τα διάφορα μέρη, διαβάζοντας λιγάκι από την ιστορία, συζητώντας εδώ πέρα με παιδιά και με φίλους, εμπνευστήκαμε τότε μαζί, με τον τότε συνεργάτη, αυτό το κομμάτι, τη Λίδρα. Και ήταν δηλαδή η απόρρια όλων των συναισθημάτων, των κρατών που ζήσαμε, ακριβώς. Γιατί το μέρος αυτό εκπέμπει μια ενέργεια, μια πολύ παράξενη ενέργεια. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Σαφώς. Από μένα, ναι. Γιατί εγώ είμαι ξένος. Αλλά πάρα αυτά και εγώ που είμαι ξένος, το αισθάνομαι αυτό το πράγμα μπορεί και εξίσου δυνατά. Μάλιστα. Και φυσικά ήρθε αυτό το κομμάτι σαν έμπνευση. Ωραία. Είστε, πώς το λέμε στα ελληνικά τώρα, ίδια χρόνια, συνόγκεροι το λέτε, δεν το λέτε.
Πάψε. Για την ίδια ηλικία, ρε παιδί μου. Την ίδια ηλικία. Συνομήλικη. Συνομήλικη. Λοιπόν, ο φίβολος εδώ, το Φρέσκο και τα γυμνά καλώδια κλείσανε 5 χρόνια ζωής. Ναι. Ναι. Είστε σειράδες. Φαντάσου, ναι, είμαστε σειράδες. Ναι. Είμαστε σειράδες. Άρα έχουμε γενέθλια όλοι σήμερα. Ο Γιώργος θα πολλά να λίγες πληροφορίες για συναυλίες. Α, τις είπαμε αυτές. Ναι, ναι. Γεια σου Γιώργο, τις είπαμε. Σήμερα και αύριο στο Friends. Ωραία. Θέλω να κάνω μια αλλαγή έτσι γρήγορη. Μπω στο διαδίκτυο να δω αν υπάρχει κάτι εκεί. Λοιπόν, Χρήστος Καλογράνης εδώ στο τρένο Φάντασμα. Χρήστο, πάμε να, πάμε να ακούσουμε τη Λίδρα έτσι απερίσπαστη, μιας και υπήρχε σχετική ερώτηση και απάντηση για αυτή, και να επιστρέψουμε εδώ. Χρήστος Καλογράνης, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλώδια. Εκεί που ο δρόμος τελειώνει οπλισμένος, όπου κοιτάζω γύρω μου Βαβέλ, όπου σταθώ νιώθω μπερδεμένο. Τον βλέπω κοντά στην πράσινη γραμμή με φίλους να παίζει ευτυχισμένος. Δεν είναι εδώ αναζητώντας το γιατί, που στα προβλήματα όλα δίνει τέλος. Κοίτα πως πέρα το καιρό. Απαντήσουμε στο κομμάτι. Λοιπόν, χαιρετίσματα στέλνω σε φίλους και φίλες και αλλούς. Η Γιώτα είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα στην ξεχασμένη πειρατίδα. Χαιρετίσματα στην Νικολέτα την Τζιμάρα.
Γεια σου και εσένα Σκοτεινούλα, οι πληροφορίες που μου έστειλες φτάθουν κατά το ίμιση όσο αφορά τη συνεργασία της εκπομπής. Χαιρετίσματα και στην Έφη. Πάμε εδώ. Λοιπόν, η Σκονούα είναι εδώ. Καλό μας ταξίδι. Γεια σας συνεπιβάτες με το μαγικό τρένο. Μου λείψε. Έχει καιρό να ανέβει στα βαγόνια. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα να ακούσω εκείνο. Και ρωτάει εδώ το Χρήστο που εμφανίζεται το συγκρότημα στην Ελλάδα. Ναι. Την Παρασκευή, 24 Δεκέμβρη, δηλαδή την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, εμφανιζόμαστε στο After Dark στα Εξάρχεια. Και από εκεί και πέρα, μετά το After Dark, ίσως ανακοινωθούν και κάποιες ακόμα συναυλίες για την περιοχή Τριγύρω. Αλλά αυτή τη στιγμή η μόνη συναυλία που είναι... που έχει ανακοινωθεί είναι στο After Dark, λοιπόν, στα Εξάρχεια Διδότου και Ιπποκράτους. Ναι. Στο Facebook δηλαδή, στα Γυμνά Καλώδια και στο site μας, γυμνακαλώδια.gr, θα μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες αν θελήσει. Ωραία, άμεση ενημέρωση λοιπόν μέσω διαδικτύου. Τα μέλη του συγκροτήματος ασχολούνται αποκλειστικά με τη μουσική ή έχετε και άλλες ενασχολήσεις? Όχι, έχουμε και άλλες ενασχολήσεις. Όπως... άμεση σχέση με τη μουσική ή... Όχι, καμία σχέση με τη μουσική, αλλά έχουμε και άλλες ενασχολήσεις. Είναι δύσκολο να βιοποριστεί κανείς από ένα συγκρότημα και ροκ? Νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να μπορούμε να μιλάμε για ένα συγκρότημα που αποκλειστικά παίζει ροκ, με το ροκ όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, έτσι. Ναι, αν παίζει αυτού του είδους το ελληνικό ροκ, νομίζω ότι είναι όχι δύσκολο, νομίζω ότι είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή θα ήταν αστείο να λέμε ότι κάποιος ζει από αυτό στην Ελλάδα. Σίγουρα. Και απόλυτα ειλικρινής απέναντι σε όλους, όπως πάντα θα είμαι. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί όποιος λέει ότι το κάνει. Δεν θα παίζει ροκ, θα παίζει κάτι άλλο. Ακριβώς, αναγκάζεσαι να νερώσεις το κρασί σου. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Όχι εσείς. Ναι, κανένα. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Αλλά καλύτερα να είσαι ειλικρινής και να τραγουδάς με την ψυχή σου και να το ευχαριστιέσαι και να είσαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο και απέναντι στους πάντες. Έτσι, αυτή έχει σημασία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ροκ μουσική. Ωραία. Και διαδίδεται και το. Ενώ το ύφος, όταν λέω ύφος εννοώ περισσότερο το ιδεολογικό παρά το μουσικό. Γιατί οι πειραματισμοί μπορούν να γίνουν και αναγκαστικά πρέπει να γίνονται. Θα γίνουν και να υπάρχει και εξέλιξη αναγκαστικά οι πειραματισμοί. Αλλά το ύφος διατηρείται εδώ και 5 χρόνια από τότε που υπάρχουμε. Ωραία, πάμε. Έχουμε κάποιους φίλους εδώ στην παρέα μας. Χαιρετίζω τον Λεμεσανό. Για να δω. Φιλόμαχος μας περιμένει την Πέμπτη στο Aloft Bar εκεί στην Αγία Νάπα. Θα είμαστε εκεί βεβαίως. Καλησπέρα, για κάποιες ερωτήσεις για χάρη της συζήτησης. Αυτή είναι η αγαπητή μας Φατσούλα. Πώς προέκυψε καταρχάς το όνομα της μπάντας? Ναι, εύλογο ερώτημα. Ναι, το ξεχάσαμε. Συγγνώμη, θα έπρεπε να το είχα πει. Όταν. Επειδή συνήθως έτσι νομίζουμε εμείς τουλάχιστον, τα ονόματα στις μπάντες πάντα συνειρμικά δημιουργούνται. Όταν φτιάξαμε την μπάντα σε ένα στούντιο ημιυπόγειο. Εντελώς παρατημένο και μοχλιασμένο από θήκη ήταν ουσιαστικά. Είχαμε φτιάξει εμείς τους ενισχυτές, εμείς τα ηχεία, εμείς τα πάντα. Και φυσικά δεν υπήρχε καμία λογική σε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν καλώδια σκόρπια. Που πολλές φορές φυσικά χαλάγαν όλη την πρόβα. Γιατί τόσο που πατιόντουσαν, τόσο που ταλαιπωριόντουσαν, τα χαλάγαμε, τα πατάγαμε, τα ξεγυμνώναμε, τα είχαμε διαλύσει. Κάποτε αποφασίσαμε λοιπόν να ψάξουμε για αυτό το όνομα περισσότερο και το μόνο φυσιολογικό που μας ήρθε ήταν το γυμνά καλώδια. Από όλο αυτό το πράγμα της πρόβας. Και ταυτόχρονα. Επειδή θέλαμε να το υποστηρίζουμε αυτό το πράγμα μουσικά και έτσι και αλλιώς για αλήθειες μιλούσαμε και με τρόπο πιθανότατα και ηλεκτρισμένο κατά την άποψή μας και για άλλους ίσως, για τρόπο ίσως λίγο υπερβολικό, ίσως λίγο πιο ταραχμένο, με λίγο τέτοιο τρόπο, νομίζαμε ότι αυτό ήταν το όνομα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο υποψήφιο όνομα έτσι και αλλιώς. Μας είδες που καμιά... βασικά από αυτές τις μικρολεπτομέρειες γίνονται οι εμπνεύσεις. Λοιπόν, δεύτερη οδύση. Παρόλο που η ποιότητα της μουσικής σας είναι δεδομένη, πόσο δύσκολο είναι ο αγώνας στο χώρο, είναι κάτι παρεμφερές με αυτό που είχαμε συζητήσει προηγουμένως? Ναι, ο αγώνας στο χώρο. Νομίζω ότι αν κλείσεις τα αυτιά και τα μάτια και ακούς την καρδιά σου και την ψυχή σου σε ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, θα έχεις διαλέξει το σωστό δρόμο. Συνήθως, νομίζω ότι οι επιλογές... στη ζωή μας είναι ένα φάντασμα. Νομίζω ότι όλα είναι μονόδρομος. Ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να επιλέξουμε, απλά ακολουθήσαμε έναν δρόμο. Άλιστα. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Βασιλική που μας λέει: όμορφη νύχτα απόψε, παρέα με μαχαιρίτσα, κοπιάστε για πολύ ποτό και διασκέδαση. Συγγνώμη, αλλά παίζουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε και στην Ολίβια βεβαίως.
πάλι τα έχω χάσει εδώ στο, χαμένο στο διαδίκτυο. Και μια τρίτη ερώτηση από την φίλη μας. Νάτι. Και τα ακούσματά σας εκτός των δικών σας και, και οι επιρροές σας. Τα ακούσματά μας γενικά, επειδή είμαστε τέσσερις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, είναι πολύ πολύ διαφορετικά μεταξύ μας. Δηλαδή ο καθένας ακούει από μικρός εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και οι επιρροές προφανώς θα έρχονται από αυτά που έχει ακούσει, αλλά σε ένα κράμα τεσσάρων ανθρώπων που όλοι έχουν τόσο μεγάλο ρόλο στη μουσική που φτιάχνεται, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία επιρροή ή δύο ή δέκα. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολλές οι επιρροές. Και από εκεί και πέρα είναι ο ακροατής πώς το μεταφράζει. Εμείς ας πούμε δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Ούτε θέλουμε να μοιάζουμε σε κάποιον, ούτε νομίζουμε ότι μοιάζουμε σε κάποιον. Θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας σε αυτά που ζήσαμε μικρότεροι και σε αυτά που συνεχίζουμε να ζούμε τώρα μεγαλύτεροι. Ωραία. Έχουμε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό, μιας και αυτά πρέπει να τα μεταδίδουμε. Εδώ στο τρένο φάντασμα, στο ραδιοθάλαμο μας, ο Χρήστος Καλογράνης, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλώδια. Το ταξίδι συνεχίζεται. Εκπομπή Τρένο Φάντασμα με το Φάνη Κρίκο. Βαγόνια φορτωμένα τραγούδια διανύουν διαδρομές στο χώρο του ελληνικού, έντεχνου, εναλλακτικού και ηλεκτρονικού ροκ. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου. Πολλοί λένε ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Άλλοι λένε ευτυχία σου προσφέρει ένα αυτοκίνητο πολυτελεία. Ένα σπίτι με πισίνα. Ένα κεδοκόσμιο. Εγώ λέω, η ευτυχία βρίσκεται στα μάτια μας. Χωρίς τα μάτια μας, πώς θα τα χαιρόμαστε όλα αυτά. Γι' αυτό και τα φροντίζουμε ό,τι καλύτερο. Οπτικά Ιωάννου. Για το καλό των ματιών σας. Επανήλθαμε εδώ λίγα λεπτά πριν από τις 9, τρένο φάντασμα, κανάλι 6, διαδρομές στον χώρο του ελληνόφωνου ροκ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 έως 10 το βράδυ. Απόψε κλεφτός φίλος και φιλοξενούμενος, ο Χρήστος Καλογράνης, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλώδια. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι από το συγκρότημα, τις πίτριες της γης, ιδιαίτερα αγαπητό και αυτό. Γιατί τα μάτια μου δακρύζουν μα δεν κλαίνε. Αν ήδη
γραμμές της γης είναι νεκρές. Και αν οι λέξεις που ζωγράφησαν τις καίνε, δεν είναι ανάγκη την πλάτη να γυρνάς. Μην παριστάνεις πως δεν με έχεις αγαπήσει. Δεν θα είναι αλήθεια, έτσι απλά να περπατάς. Πάνω στα κάστρα που με κόβω είχα χτίσει. Μπορεί πίτριες της γης να είναι νεκρές. Μπορεί και να φύγαν σε κάποια άγρια δύση. Μπορεί να ανοίγουν σε φαντάσματα ντουφές. Ίσως κανείς να μην τις έχει συναντήσει. Πίτριες της γης. Λοιπόν, στην παρέα μας εδώ δραπέτης 1. Δεν φταίω εγώ που ήμουν μόνο στο θρανείο. Απόσπασμα από το... Από το ένας τρελός. Σεβασμός στα γυμνά καλώδια. Καταλήγει. Κάτι θα ξέρει. Τους στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Μια παρέα Βάσος Κυριάκος Κωνσταντίνος Χριστιανά. Ήταν Παύλο Παυλίδη. Α, εμφανίζεται αύριο στο Εναλλάξ, Εναλλάξ Λευκοσίας. Ωραία. Τι γνώμη έχουν, αυτός είναι ο γνωστός προβοκάτορας, σου εξήγησα ποιος είναι ο τύπος, ναι, ναι, εκτός ναι. αέρα. τι γνώμη έχω για Φορέιρα. Ωραία, τρελέ. Βασικά, εντάξει, προσπαθεί να πλήξει. Την κατάσταση εδώ. Μπα, δεν νομίζω. Προσπαθεί να εξάψει τη φαντασία μας, μου φαίνεται. Προφανώς. Ναι. Να μας αναστατώσει, να μην βγάλουμε άγνα. Α, εδώ η φίλη Αγγέλα διευκρινίζει. Σε καμιά περίπτωση δεν εννοούσε αυτό που. Δεν εννοούσε ότι μοιάζει με τις επιρροές σας. Ναι, δεν υπήρχε θέμα. Ναι, παρεμβίδια. Ότι... Ναι, αυτό είναι δεδομένο για τον κάθε καλλιτέχνη να είστε καλά και να μας ταξιδεύετε όσο μπορείτε. Να είναι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνεις μηνύματα. Ευχαριστούμε. Η Κατερίνα, η παρουσιάστρια μας στην παρέα, καλό μας ταξίδι στα χρυσά μας παραμύθια. Η τσαλακωμένη πεταλούδα θα μας πει όσο αφορά στη συζήτηση προηγουμένως για το Λίδρα το κομμάτι. Η παγιά Λευκοσία πάει, κατοικείται από ξένους ουρανούς. Η συγκεκριμένη φίλη εργαζόταν εκεί σε ένα βιβλιοπωλείο, το οποίο αναγκαστικά μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή της Λευκοσίας, γιατί υπάρχει ένας, ας το πω, μαρασμός εκεί του χώρου για διάφορους λόγους, mm-hmm. όπως και να έχει. Λοιπόν, Χρήστο, θα πάμε ένα άλλο κομμάτι, μιας και δεν έχουμε ερωτήσεις από φίλους και φίλες. Αρχίζω να καταλησπίσω την Κάτια που μπήκε στην παρέα μας. Τώρα 26-26 γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου. Να πούμε πως εν μέσω της συζήτησης έχουμε και τον διαγωνισμό μας για Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πρέπει, μπορεί να ακούγεται κάπως αντιδοντολογικό, απλώς πρέπει να τα συντάξουμε όλα και να συμπραχθούν όλα. Για πέρα από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, παρόλο που έκανα την πλάκα πριν, έχω μεγάλο σεβασμό γιατί είναι τεράστιος καλλιτέχνης και έχουμε παίξει και μαζί στην δεύτερη μας συναυλία. Ναι, δεύτερη μας συναυλία, έχουμε παίξει μαζί. Ωραία. Να πούμε πως δίνουμε απόψε 5 προσκλήσεις για την εμφάνιση του στο Club Notos στην Πάφο για 10 λεπτά ακόμη. Τις διεκδικείτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα στο 2626, αναγράφετε το όνομά σας. Δυστυχώς εμείς παιδιά δεν δίνουμε καμία για τη δική μας συναυλία. Έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει. Βέβαια, ναι, έχουμε δώσει τις προηγούμενες. Και εγώ πήγα να πω τι τσιγκούνι δεν σημαίνει. Δεν δίνουμε κανέναν άνθρωπο. Μην τσιγκού από τσιγκούνια. Πες μου, βλέπεις μελλοντικές του συγκροτήματος, ποιες είναι, υπάρχει έτσι κάτι κατά νου? Τώρα πριν ένα μήνα περίπου,
Κυκλοφορήσαμε ένα κομμάτι καινούργιο και ανεξάρτητο και μόνο του στο ίντερνετ που λέγεται Εδώ Πολυτεχνείο. Α, αυτό που ψάχναμε, ναι. Ψάχναμε να το βρούμε, αλλά δυστυχώς είναι στο gymnacalodia.gr. Άμα γράψετε δηλαδή σε ένα Google gymnacalodia στα ελληνικά θα το βγάλει πρώτο. Κατέχει το αντικείμενο της τεχνολογίας. Ναι. Καλά. Και γράψαμε, επειδή λίγο στην Ελλάδα τα πράγματα, παρόλο που τα βλέπετε ίσως από τις ειδήσεις, τα έχετε δει λιγάκι, είναι λίγο πολύ παράξενα και πολύ έτσι αγριεμένα, ναι. Επηρεασμένοι από το καθεστώς αυτό που υπάρχει, γιατί για καθεστώς μιλάμε στην Ελλάδα εδώ για κάμποσο καιρό, εμπνευστήκαμε ένα κομμάτι. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε ούτε σε πολιτικές και κομματικές συζητήσεις, γιατί δεν μας αφορούν εμάς αυτά, τα κοινωνικά θέματα μας αφορούν περισσότερο. Ναι, ακριβώς αυτό λέω, ότι κοινωνικοπολιτική πτυχή, ναι, των πραγμάτων. Η κοινωνική πιο πολύ θα έλεγα. Αλλά αν κάποιος ακούσει το κομμάτι και το δει από την κοινωνική του πλευρά θα καταλάβει. Και τώρα τα μελλοντικά σχέδια, έχω γραφούμε έναν δίσκο σιγά σιγά, χωρίς άγχος, χωρίς προφανώς δισκογραφική, κατ' επιλογή αυτό το πράγμα, ο οποίος θα κυκλοφορήσει κοντά στα επόμενα Χριστούγεννα. Α, ωραία. Εδώ η φίλη Έλενα, μαζί με την καλή συνέχεια της, διαφωνεί μαζί μου. Δεν είναι ωραίο να το λέτε αυτό για την παλιά Λευκωσία. Δεν είναι θέμα, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί σε ενοχλεί, δεν κατάλαβα γιατί, όπως και να έχει. Ο Ανέστης, εγώ δουλεύω στις αναπαλαιώσεις. Α, κοίταξε που έχουν μαζί μου τα. Εγώ δουλεύω στις αναπαλαιώσεις 200 ακινήτων στην παλιά Λευκωσία και ο κόσμος που τα νοικιάζει είναι από Ευρώπη και μόνο. Αυτό είναι το ζήτημα, παιδιά. Πώς υπάρχει μια απεμπλοκή του τοπικού στοιχείου που όταν διασαλεύεται το ποσοστό. Τέλος πάντων, μην το πάρουμε εδώ. Εντάξει, τώρα ναι, εντάξει. Οι απόψεις είναι όλες. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη σε αυτό το θέμα. Οι απόψεις είναι όλες σεβαστές, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλες σεβαστές οι απόψεις και των μεν και των δε. Αλλά και εγώ δεν θα ήθελα εδώ που τα λέμε να μπω στη μέση της κουβέντας, γιατί είμαι εκτός εγώ. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κασάνδρα. Χρήστο, πώς νιώθεις στην Κύπρο? Ανώνυμο μήνυμα αυτό. Επειδή εδώ οι φίλοι, γιατί μόνο για φίλους μπορώ να μιλήσω, μόνο φίλους έχουμε εδώ το συγκρότημα, μας συμπεριφέρονται στο συγκρότημα άψογα. Περνάω καταπληκτικά. Αισθάνομαι πάρα πολύ οικεία. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο χώρο μου, στο σπίτι μου. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή σίγουρα δεν αισθάνομαι ξένος. Αισθάνομαι ότι το αγαπώ και με αγαπάει αυτό το μέρος. Νομίζω ότι είναι αμφίδρομο αυτό. Και έχετε αποκτήσει και φίλους αλλά και επαφή μέσω φίλων που δεν τους γνωρίσατε σε προσωπικό του εδώ και μέσω διαδικτύου, φαντάζομαι. Βέβαια, πάρα πολλά παιδιά από το ίντερνετ επικοινωνούμε. Και έχουμε βρεθεί κιόλας με πάρα πολλά παιδιά στο Friends από την προηγούμενη συναυλία. Γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε τους φίλους μας και από κοντά. Τα έχουμε πει από κοντά, έχουμε γνωριστεί. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πάντως είναι ραγδαία η αποδοχή του συγκροτήματος. Έτσι από την προσωπική μου εμπειρία στο λέω τώρα. Μέσα στα 5 χρόνια παρουσίας σας είναι ραγδαία η αποδοχή. Να, καταλαβαίνω ότι τα 5 χρόνια είναι πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα για μια μπάντα αυτού του είδους. Αλλά εμάς πάντα στα συγκρότημα μας αφορούσε πολύ το δημιουργικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν μπήκαμε ποτέ στις διαδικασίες ούτε marketing, ούτε διαφήμισης, ούτε να πασάρουμε τον εαυτό μας, ούτε να δείξουμε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Ναι. Το αν η εξέλιξη είναι, δεν είναι ραγδαία, σίγουρα ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας ακούει και τους σεβόμαστε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο τρόπος μας για να τους δείξουμε, να τους ανταποδώσουμε αυτό, είναι να γράψουμε έναν δίσκο ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Να το ευχαριστείτε ακόμα καλύτερα που θα το ακούνε. Ωραία. Κάποια άλλα χαιρετισμάτα. Είναι ο Στέφανος. Γεια σου και πάλι Χρήστο, θα έρθω αύριο να σας δω εγώ. Είναι ο μικρός αδερφός του Στάθη. Γεια σου, Στέφανε. Να σου δώσουμε και τη φωτογραφική μηχανή για αύριο να κάνεις δουλειά. Τι νομίζεις, έτσι θα μείνεις, Στέφανε. Ωραία. Χαιρετίσματα και για να δω. Ας ζητάει το μην την ξυπνήσετε ποτέ. Κάνουμε καλή διεργασία να το ακούσουμε τώρα. Η Παναγιώτα, καλησπέρα. Ωραία η διαδρομή απόψε. Μόλις επιβιβάστηκα. Ζητάει και ένα από τα ωραία του Λαβρέντη και καλή συνέχεια μας εύχεται. Θεσμούς και στο Σταυρό. Είμαστε, έχουμε έτοιμο το κομμάτι. Μην την ξυπνήσετε ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε. Και να επιστρέψουμε εδώ με Χρήστο Καλογράνη, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλώδια, για να αποφωνήσουμε να τον αφήσουμε να μας ζεστάνει φωνή για την απόψινη βραδιά.
μη τελειώσει το γλυκό. Το όνειρό της μη γνωρίσει άλλο τούτη τη ζωή. Μη δακρύσει το γλυκό το πρόσωπό της. Τυλιγμένη με καλώδια, γυμνά αδυνακή ξεκρή θα κύψω. Το κορμί της θα σκοτώσω τον ύπνο της. Γλυκά όταν το ρεύμα του συσβάλλει στην πνοή της. Το τραγούδι μόλις ήρθε αυτή η ερώτηση, φρέσκια φρέσκια. Το τραγούδι «Μικροί μας ήρωες» για ποιο πράγμα μιλά? «Μικροί μας ήρωες» μέσα από μπαίνοντας στο πετσί όλων αυτών των ηρώων που είχαμε παιδιά, των μικρών ηρώων που είχαμε, προσπαθεί να μας πει ότι τα πράγματα ίσως να μην είναι καμιά φορά έτσι όπως μας τα λένε. Ναι. Ή όπως τα βλέπουμε, πρέπει λίγο να ψάχνουμε λίγο πιο μέσα. Γι' αυτό λέει ότι μου έχουν μάθει πως το Πάσχα θα νηστεύεις και τα Χριστούγεννα σχολείο δεν θα πας. Αλλά δεν μου μάθανε ποτέ να μην πιστεύεις αυτούς που λένε παραμύθια χαλιμάς. Πρέπει λοιπόν όλοι μας μέσα μας να ψάχνουμε πιο πολύ και έξω μας αυτά που ακούμε και αυτά που μας ταΐζουν. Ακριβώς. Και φαντάζομαι το μυαλό του καθενός πήγε προς συγκεκριμένους τύπους, κάτι περίεργα ρούχα και κάποιες έτσι. Ναι, γραβάτες και λοιπόν. Ακριβώς. Εκφωνήσεις είτε από άμβολος είτε από... όλες πάντα. Μπορώ να καταργέμαι πάρα πολύ, ξέρεις. Μα είναι για πολιτική, μπορώ να καταργέμαι τους πάντες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να πάρω φόρα και να μην σταματάω πουθενά. Λοιπόν, Χρήστος Καλογράνης, τραγουδιστής του συγκροτήματος Γυμνά Καλωδία, εδώ κοντά μας. Ακόμα κάποιες τελευταίες ερωτήσεις και να τον αποδεσμεύσουμε να πάει να ετοιμαστεί για την απόψινη πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος Γυμνά Καλωδία στο Friends Rock Bar απόψε και αύριο.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι καθοδό για να αλλάξει και αύριο για Λεμεσό και Γυμνά Καλώδια. Προβλέπω δύο ταξιδευμένες και ονειρεμένες νύχτες. Χαιρετίζουμε στο Χρήστο από ένα διαδικτυακό του φίλο από το Facebook. Αυτός Μόχα ο Τρελός υπογράφει. Γεια σου Μόχα Τρελέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην τελευταία μας. Για να δω. Ο Σταύρος απίστευτη εκπομπή. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Και εδώ η Αγγέλα μεταξύ των άλλων ερωτήσεων ακόμη μία. Με ποιους έχετε συνεργαστεί και με ποιους θα θέλατε. Έχουμε... Και θα ήταν, θα ήταν πρόκληση για σας να συνεργαστείτε. Εκτός από τη Φουρέιρα που έστω είναι. Ναι. Εκτός από τη Φουρέιρα. Έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες συναυλιακά. Τώρα καλό είναι να μην μπούμε στη διαδικασία ονομάτων και συγκροτημάτων, γιατί κάποια θα ξεχάσουμε και είναι κρίμα να αφήσουμε κάποιον απ' έξω. Δηλαδή, ναι, είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα, δισκογραφικά, έχουμε συνεργαστεί στη Λίδρα με τη Μαρλέν από τις High Five. Έχουμε συνεργαστεί με την Τάνια Κικίδη που τραγουδάει τώρα και πριν τραγουδούσε με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου. Και η πιο έτσι μεγάλη μας συνεργασία ήταν με τον Μάνο Ξηδού στο Μέσα στη Νύχτα μου, που είχαμε τραγουδήσει και μαζί σε μια μεγάλη συναυλία στο Κύτταρο πριν φύγει ο Μάνος. Ναι. Ωραία. Και με ποιους θα θέλατε να συνεργαστείτε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να γίνει κάτι? Εντάξει, αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ για μας ο άνθρωπος που θα συνεργαστείς. Έχει τόσο περισσότερη σημασία το τραγούδι που φτιάχνεις, αν ζητάει κάποιον να συνεργαστείς μαζί του. Α, δεν γίνεται επί σκοπού. Όχι, δεν γίνεται με σκοπό να συνεργαστείς με κάποιον. Φτιάχνεις το τραγούδι, το γράφεις και λες εδώ θα μου λείπε αυτό, εδώ θα γούσταρα αυτό. Εδώ θα ήταν καλό αυτό, δηλαδή το βλέπεις εφόσον υπάρχει το κομμάτι. Δεν έχουμε λειτουργήσει ποτέ επί τούτου. Θα φτιάξουμε ένα κομμάτι για να πούμε με τον τάδε με την τάδε. Βέβαια, εντάξει, προσωπικά κάποιους αγαπάμε περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο και δεν έχει να κάνει με τους πάντες. Καλώς. Λοιπόν, χαιρετίζουμε και στη Γεωργία και στην Εφέλη. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία. Εγώ να ευχαριστήσω. Θυμούμε, να είστε πάντα καλά. Ναι. Θυμούμαι όταν πρώτο ήρθες με το φίλο με τον Τάκη πριν πόσα χρόνια. 3-4 χρόνια σε μια συναυλία του Μάνου, ναι. Στη Μουταλιάκα. Και τα είπαμε τότε και να που... Και δεκαέξι να βρισκόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς και όλους τους ακροατές που μας ακούσανε. Να είστε πάντα καλά και υγεία σας εύχομαι και καλές γιορτές. Να περάσετε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε. Ωραία. Και σε εσένα επίσης και βεβαίως και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να τους διαβιβάσεις τους χαιρετισμούς και θα σας απολαύσουμε και από κοντά. Ας είναι καλά.